Σε event εταιρείας παραγωγής ταινιών βρέθηκε ο δημοσιογράφος μας Πάνος Παπαδόπουλος και μας έφερε το ρεπορτάζ. Από του χρόνου δεν θα είσαι στο σεσουάρ? Μάλλον όχι. Γιατί? Είμαι οκ, okay. 2 χρόνια είναι σούπερ, με τα παιδιά τέλεια, τους αγαπάω πάρα πολύ, αλλά θέλω να κάνω και κάποια διαφορετικά πράγματα, και επειδή είμαι λίγο τύπος bucket list, είμαι τύπος που συμπληρώνει πράγματα που θέλει να κάνει, το μονοπάτι πάει προς τα εκεί. Τηλεοπτικά σχέδια? Υπάρχει περίπτωση να είμαι και πίσω από τις κάμερες, τηλεοπτικά γράφοντας, σε κάτι καινούριο. Σατυρική εκπομπή? Όχι. Μυθοπλασία, δεν μπορώ να πω όμως τίποτα άλλο. Σε τι είδος? Κωμωδία. Με τους 100 τι γίνεται? 100 είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ, πάει πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος το έχει αγαπήσει. Υπάρχει περίπτωση σοβαρή να συνεχίσει. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή τώρα είναι και μια περίοδος τηλεοπτικών συζητήσεων, αν σου έχουν κάνει κάποιες κρούσεις για να σε δούμε στην τηλεόραση? Έχω να συζητήσω κάτι τηλεοπτικό. Κάτσε να σκεφτώ. Νομίζω πολύ καιρό. Κοίταξε, έχουν υπάρξει κρούσεις απ' έξω, αλλά δεν ήταν κάτι, ρε παιδί μου, που έλεγα ότι θα μπορούσα να το κάνω. Οπότε δεν πέταγα και τη σκούφια μου. Δεν ήταν κάτι το οποίο με εξέφραζε. Οπότε ξέσυπα ότι όχι, έχω δώσει πολύ βάση τώρα στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Επειδή έχουν γραφτεί πολλά, έχουμε ακούσει πολλά, στην προσωπική σου ζωή είσαι καλά? Ισχύει κάτι, δεν ισχύει? Γενικά στην προσωπική μου ζωή είμαι πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ ήρεμη. Επιλέγω πάρα πολύ συνείδητα να την κρατάω εκτός και θα συνεχίσω να το κάνω.